Κύριε, ακούσας Ιωάννης εν το δεσμοκυρίο τα έργα του Ιησού, πέμψας δύο των μαστών αυτού, είπεν αυτό, «Σύ ο ερχόμενος, ή ετεροπροσδοκόμεν», και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτής, «Πορευθέντες απαγγείλατε Ιωάννη, α, ακούετε και βλέπετε, τυφλή αναβλέπουση και χολή περιπατούση, λεπροί καθαρίζονται και κοφοί ακούνσι, νεκροί αγέρονται και πτωχοί επαγγελίζονται, και μακάριος εστίν όσοι αν μη σκανδαλιστεί ενέμοιοι. Τούτον δε πορευωμένον ίσξα του Ιησούς λέγειν της όχλης περί Ιωάννου. Τι εξήλθετε εις την έρημον θεάσαστε, κάλαμον υπό ανέμου σελευόμενον, αλλά τι εξήλθετε ειδήν, άνθρωπον εν μαλακή σηματίη συμφιεσμένον. Ιδού οι τα μαλακά φορούντες εν της οίκης των βασιλέων εσύν. Αλλά τι εξέθετε ειδήν, προφήτην, ναι λέγω ημίν, και περισσότερον προφήτου. Ούτως γαριστήν περίου γέγραπτε. Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου, ως κατασκευάσει την οδόν σου εμπροσθέν σου, αμήν λέγω ημίν ου και γύρτε, εν γεννητής γυναικών μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού, ο δε μικρότερος εν τη βασιλεία του ουρανών, μίζων αυτού εστί, από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού, έως άρτη, η βασιλεία του ουρανών βιάζεται, και βιαστέ αρπάζους είναι αυτοί. Πάντες γάρι προφήτε και ο νόμος, έως Ιωάννου προφήτευσαν, και ή θέλετε δέξαστε, αυτός εστίν Ηλίας, ο μέλλον έρχεστε, ο έχων ότα ακούει, ακούε το. Δόξασαι Κύριε, δόξασαι. Από τον ημερών Ιωάννου, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουν είναι αυτήν. Αυτό μας διδάσκει ο Κύριος, ότι για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού πρέπει να αντιταχθούμε στον παλαιό άνθρωπο, στον κακό εαυτό μας, στην αμαρτία, στα πάθη, στους λογισμούς, στους κακούς. Να προετοιμαζόμαστε κάθε στιγμή για την φρικτή ώρα του θανάτου. Έχει ο Άγιος Νικόδημος σύντομες μελέτες που ονομάζονται φυλακτήρια της ψυχής και είναι μοιρασμένες σε κάθε ημέρα του μήνα. Στην τρίτη ημέρα του μήνα έχει τη μελέτη που έχει τίτλο «Η είδηση του θανάτου» και λέγει σε αυτή τη μελέτη τη μικρή. Πρώτον, πρέπει να συλλογιζόμαστε, να συλλογίζομαι. Εάν δεν πεθάνω από ένα ξαφνικό θάνατο, κάποιο καιρό θα πάρω την είδηση για να διορθωθώ και ίσως τότε να έχω καιρό για να εξομολογηθώ. Αλλά με βία τότε από το βάρος της αρρώστιας μπορώ να μιλήσω, θα μπορώ εκείνες τις τελευταίες ώρες που θα καταλάβω ότι έρχεται ο θάνατος, θα μπορέσω να κάνω σωστή εξομολόγηση και μετάνοια. Γι' αυτό είναι σωστό να είμαι πάντοτε έτοιμος, γιατί δεν ξέρω και αν θα έχω και αυτόν τον λίγο χρόνο ή αν θα πεθάνω ξαφνικά με έναν ευνίδιο θάνατο, οπότε δεν θα έχω καθόλου καιρό για να διορθωθώ. Δεύτερη σκέψη, μπορεί να έχω νου για να εξεταστώ, αλλά τότε εξαιτίας του φόβου πολύ δύσκολα θα είμαι στον εαυτό μου. Έχοντας αυτόν τον φόβο για τον επικείμενο θάνατο, θα μπορέσω τότε να συγκεντρωθώ στον εαυτό μου,
να τον εξετάσω και έτσι να εξομολογηθώ και να μετανοήσω και να σωθώ. Τρίτη σκέψη. Μπορεί να έχω καρδιά για να κάνω καλή μετάνοια, αλλά τότε η συνείδησή μου θα είναι μπλεγμένη με τόσες αμαρτίες. Θεέ μου, τι θα κάνω? Επομένως, ας μην περιμένουμε εκείνη την ώρα. Μπορεί να έχουμε καλή διάθεση, αλλά θα πρέπει από τώρα να ξεμπλέξουμε το κουβάρι των αμαρτιών μας και να καθαρίσουμε την ψυχή μας. Γι' αυτό καταλήγει ο Άγιος σε αυτή τη μικρή μελέτη του και λέγει: «Έχε πάντοτε τακτοποιημένη την ψυχή σου και βγάλε κάθε αιτία ελέγχου της συνειδήσεως. Έχε έναν καλό πνευματικό και μη χάσεις τον καιρό αυτό που σου δίνει ο Θεός για να διορθωθείς κάποτε πραγματικά. Και αυτό το κάποτε θα πρέπει να είναι εδώ και τώρα. Να μην έχει η συνείδησή σου καμία αιτία να σε κατηγορεί. Φρόντισε λοιπόν εδώ και τώρα να τακτοποιήσεις την ψυχή σου». Και έχει στην τέταρτη ημέρα μια ακόμα μικρή μελέτη που έχει τίτλο «Η ετοιμασία για τον θάνατο». Τι πρέπει να κάνω για να πεθάνω καλά? Πρώτον, εκείνα τα καλά τα οποία θέλω να έχω κατορθώσει την ώρα εκείνη. Αυτά τα καλά τα οποία σκέφτηκες να κάνεις στη ζωή σου, πρότσε να τα κάνεις εδώ και τώρα. Μη βρεθείς εκείνη την ώρα ξαφνικά χωρίς να τα έχεις ακόμα κάνει ή ενδεχομένως να τα έχεις αρχίσει αλλά δεν τα ολοκλήρωσες. Δεύτερον, εκείνα που πιθανόν εκείνη την ώρα δεν μπορώ να τα κάνω, αυτά κάνε τα τώρα. Μην περιμένεις να έρθει εκείνη η ώρα, οπότε πολλά πράγματα δεν θα μπορείς να κάνεις. Και τρίτον, για να έχεις καλό θάνατο θα πρέπει να κάνεις εκείνα που οπωσδήποτε θα πρέπει να κάνεις την ώρα εκείνη τη φρικτή, να τα έχεις κάνει, να τα έχεις τελειώσει, να έχεις και εκείνη την ώρα αληθινή μετάνοια για τις αμαρτίες σου, την οποία βέβαια θα πρέπει να καλλιεργείς πάντα για να την έχεις και εκείνη την ώρα. Να έχεις εκείνη την ώρα εσωτερικές πράξεις συντριβής, τις οποίες πρέπει να τις καλλιεργείς σε όλη σου τη ζωή, ώστε να μπορέσεις να τις έχεις και εκείνη την ώρα. Να έχεις γενναία αποφυγή της κάθε αιτίας αμαρτίας, και αυτό βέβαια πάλι πρέπει να το κάνεις κάθε στιγμή της ζωής σου. Αν λοιπόν αυτά τα κάνεις, θα έχεις και καλό θάνατο. Ανάμεσα στις πράξεις της ημέρας αυτής, της κάθε ημέρας σου, στην κάθε ημέρα σου να σκέφτεσαι το θάνατο, μετανοώντας για τις αμαρτίες σου και αποφασίζοντας να υπηρετήσεις τον Θεό σύμφωνα με τη θέση σου, σύμφωνα με την τάξη σου. Και έχει μία ακόμα μελέτη την πέμπτη κατά σειρά, στην πέμπτη μέρα του μήνα, η οποία έχει τίτλο «Ποια είναι η κατάσταση εκείνου που πεθαίνει». Αυτόν τον στενοχωρούν οι περασμένες αμαρτίες, γιατί δεν μετανόησε για αυτές όπως πρέπει. Δεύτερον, τον πικραίνει η τωρινή κατάσταση, διότι βλέπει τόσους κινδύνους και δεν μπορεί να τους αποφύγει. Είναι πικρή εκείνη η ώρα και μάλιστα για αυτόν που θα βρεθεί ανέτοιμος. Το φοβίζει η μέλουσα ζωή, διότι έχοντας μπροστά του την αιωνιότητα δεν γνωρίζει σε ποια από τις δύο πρόκειται να πάει, σε ποια αιωνιότητα, σε απόλαυση ή σε κόλαση. Τρέμουν οι δίκαιοι. Τι θα κάνω εγώ, ο δυσάθλιος αμαρτωλός? Γι' αυτό ας φροντίσω όσο γίνεται καλύτερα από εδώ και από αυτή τη στιγμή να τακτοποιήσω τη συνείδησή μου, να διορθώσω τη ζωή μου, έτσι ώστε να ετοιμαστώ για την αιώνια χαρά και μακαριότητα.
Εξομολογήσω, καταλήγει ο Άγιος Νικόδημος σε αυτή τη σύντομη μελέτη του στα πνευματικά γυμνάσματα. Εξομολογήσω αυτή την ημέρα, αν είσαι σίγουρος ή αν αμφιβάλλεις ότι έχεις ανεξομολόγητη κάποια θανάσιμη αμαρτία, πάλι εξομολογήσου την. Και αν νομίζεις ότι βρίσκεσαι στη χάρη του Θεού, ευχαρίστησέ Τον και παρακάλεσέ Τον να σε διαφυλάτει έτσι μέχρι τέλους. Και έτσι θα αξιωθείς με αγαθές ελπίδες να φύγεις από αυτή την μάταιη και πρόσκαιρη ζωή και να αξιωθείς και θα αξιωθείς έτσι της Βασιλείας του Θεού. Το δεύτερο μου δόξα πάντοτε νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.